Τι κάνεις εκεί? Θέλω να παμιάζουμε. Μόνο που σας βλέπω, μοιάζουμε. Παμιάζουμε, δεν είπα μοιάζω. Α, ναι. Για κάνε λίγο. Συγγνώμη κύριε Εύκρο, δεν κοροϊδεύω με εσάς. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό όμως είναι φοβερή σύμπτωση. Για δες. Ταξιδεύοντας με τον κύριο Δαρβίνο. Του Πίτερ Γουόρντ. Ο Τζον Κάρτερ είναι καμαρότος στο πλοίο Μπίγκλ, όπου επί 5 χρόνια ταξιδεύει... Ο Δαρβίνος. Ναι. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί άλλα πουλιά έχουν μακρύ και μικτερό ράμφος και άλλα κοντό και γαμψό? Αυτό είναι εύκολο. Είναι καθαρά θέμα αισθητικής. Οι αλεπούδες γιατί έχουν φωτοτύουρα? Εννοείται για να καθαρίζουν καλύτερα το διαμέρισμά τους. Και η καμιλοπάδαλη. Η καμιλοπάδαλη γιατί έχει υψηλό λαιμό? Αυτό το ξέρω σίγουρα, γιατί πρέπει να βλέπουμε μακριά. Λοιπόν, καθίστε. Στο σημερινό μας βιβλίο θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε ο Δαρβίνος στη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. Αρχικά ο Δαρβίνος σκέφτηκε ότι τα χαρακτηριστικά των ζώων αποδίδονται σε αυτά τυχαία. Στην τύχη βγαίνει με φουντωτή ουρά, στην τύχη βγαίνει με μικρή λαιμό. Στη συνέχεια, εκείνα τα ζώα που έχουν βιολογικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν καλύτερα στο περιβάλλον, επιβιώνουν. Εις βάρος των άλλων. Να, για παράδειγμα... Εδώ... Θέλεις να μάθεις πιο πολλά? Ναι. Θα μου προσκυνήσεις όμως κάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου το ύφος. Θα πάμε ένα ταξίδι βήμα-βήμα, όπως έκανε και ο Δαρβίνος με τον Μπίγκλ. Ωραία. Όμως... Oh. Δεν θέλω γκρινιές για τον κόσμο του βιβλίου. Αυτή τη φορά θα πάω εγώ. Τι να κάνω, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, για παράδειγμα, στην αρχή υπήρχαν και καμιλοπαρδάλεις με μακρύ λαιμό και άλλες με κοντό λαιμό. Αυτές όμως με το μακρύ λαιμό είχαν τη δυνατότητα να φτάνουν στα ψηλά κλαδιά, εκεί που βρίσκονται τα πιο τρυφερά και πιο θρεπτικά φύλλα. Γι' αυτό τρέφονταν καλύτερα και επιβίωσαν. Ενώ σιγά σιγά οι άλλες με τον κοντό λαιμό εξαφανίστηκαν. Νομίζω. Κάτι τελευταίο. Τι σημαίνει Μπίγκλ? Η χνηλά της. Πάμε. Πού, να κάνουμε το γύρο του κόσμου? Όχι, έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα πάμε στην αίθουσα προβολών της βιβλιοθήκης. Πάμε. Πού πάνε αυτά τα παιδιά πάλι? Τέλος πάντων, η θεωρία του Δαρβίνου ήρθε να αντικαταστήσει μια άλλη, παλιότερη, που αποδίδεται κυρίως στον Λαμάρκ. Σύμφωνα με αυτήν, η καμιλοπάρδελη, για παράδειγμα, απέκτησε μακρύ λαιμό επειδή τον τέντωνε για να φτάνει τα ψηλά κλαδιά. Και ύστερα αυτόν τον μακρύ λαιμό τον κληροδότησε στα παιδιά της. Ο Δαρβίνος, στη θεωρία του, υποστήριξε ότι τα επίκτητα βιολογικά χαρακτηριστικά, κάτι που κανείς αποκτά λόγω της άσκησης ή της προσπάθειας, δεν κληροδοτούνται στα παιδιά. Και αυτό στη συνέχεια η επιστήμη το απέδειξε. Ο Πίτερ Γουόρντ είναι καθηγητής γεωλογίας, καθηγητής ζωολογίας και έφορος παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το κύριο ενδιαφέρον του εστιάζεται στη μελέτη ευρημάτων απολιθωμάτων και στην έρευνα για τη φύση σύγχρονων θαλάσσιων κοινωνιών. Είναι γνωστός για το μυθιστόρημά του «Ταξιδεύοντας με τον κύριο Δαρβίνο», το οποίο αποτελεί μια περιπετειώδη ιστορία βασισμένη αποκλειστικά στα ημερολόγια του Κάρολου Δαρβίνου. Τατιάνα! Φίβο! Λοιπόν, έδιωξε το σκηνοθέτη, άρα κάνεις ό,τι σου λέω! Εντάξει... Το βιβλίο διάβασες? Ναι. Τι σου άρεσε? Ο Δαρβίνος δεν ήταν ένας γεροεπιστήμονας, αλλά ένας επιστήμονας που τρέχει από εδώ και από εκεί σε περιπέτειες. Καλό. Είσαι έτοιμη για τη σκηνή σου? Φυσικά. Λοιπόν, Δαρβίνος, καθάρια, λήψη πρώτη, σκηνή πρώτη. 3, 2, 1 και πάμε! Ω, ένα σκαθάρι. Τι μικρό και άσχημο που είναι. Να και ένα άλλο. Αυτό είναι πιο όμορφο το πρώτο. Να και ένα ακόμη.
Αυτό είναι το πιο μεγάλο και το πιο όμορφο από όλα. Πώς θα το πιάσω τώρα? Τι πικρό! Κατ! 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 Καταστροφή! Κατ! Για να δούμε αν θα τα καταφέρεις εσύ καλύτερα. Σκηνή 1, λήψη 2, πάμε! Ποια είναι τα λόγια μου! Πάτα! Ωραία είναι εδώ. Mm-hmm. Φαντάσου τι τράβηξε ο... πώς τον είπαμε? Ποιον? Αυτό που ταξίδευε με τον Δαρβίνο. George Carter. Ναι, αυτός. Mm. Και αν ήταν μόνο αυτό. Έντομα που τσιμπάνε, ασθένειες, κακουχίες, ηθαγενείς, επιθετικοί. Τρομερή περιπέτεια αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό καλύτερα που κάτσαμε εδώ. Όντως δύο, έτσι πάει. Κάπως έτσι. Δυσκολίες αλλά και ανακαλύψεις που οδήγησαν στην περίφημη θεωρία του Τεύκρου. Δαρβίνου. Τι είπα? Τεύκρου. Ναι, το ταξίδι του Δαρβίνου ξεκινάει. Έφερα και το ημερολόγιο για να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε όλο το ταξίδι. Ιανουάριος 1832. Η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο για τη γεωλογία των διαφόρων χωρών που επισκέπτομαι με έκανε να ανατριχιάσω από ευχαρίστηση. Του Τζόρτζ. Όχι, τα λέει ο ίδιος ο Δαρβίνος όταν πλησιάζουν στα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Επί 5 χρόνια στον Μπίγκλ, ο Δαρβίνος θα ανακαλύψει την αυτεία και τον κόσμο και θα σκεφτεί πολύ πάνω σε όσα βλέπει. Αρκετά, ώστε αργότερα να διατυπώσει τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία επέφερε δραματικές αλλαγές σε πολλές επιστήμες. Το ταξίδι του Μπίγκλ υπήρξε συζητητή το σημαντικότερο γεγονός της ζωής μου και καθόρισε ολόκληρη τη σταδιοδρομία μου. Πάντοτε ένιωθα πως οφείλω σε αυτό το ταξίδι την πρώτη πραγματική εκπαίδευση ή αγωγή του μυαλού μου. Πού είμαστε? Να δω. Α, Ισημερινός. Γι' αυτό δεν κουνιέται φύλλο. Πού τα βλέπεις τα φύλλα? Ου, βλακείς. Για πάμε παρακάτω. Τι ήταν βροσί? Έτσι είναι ο Αμαζόνας. Να έρθουμε να δω κάτι. Φέρε. Φεβρουάριος 1832. Είναι δύσκολο πια να πει κανείς ποιο από τα είδη είναι το πιο εντυπωσιακό. Η οργιαστική βλάστηση, η κομψότητα των φυτών, η εφευρετικότητα των παρασίτων ή η ομορφιά των λουλουδιών. Ε, μην φας τον αρνητικό. Ξέρατε ότι, κατά τη διάρκεια της ζωής του Δαρβίνου, πολλά είδη και γεωγραφικά χαρακτηριστικά πήραν το όνομά του. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Darwin Sound που ονομάστηκε έτσι από τον Robert Fitzroy για να τιμήσει την άμεση δράση του Δαρβίνου που έσωσε την περιοχή από την εγκατάλειψη. Καθώς και το κοντινό όρος Darwin στις Σάντις για να εορταστούν τα 25 γενέθλια του Δαρβίνου. Στις βόρειες περιοχές της Αυστραλίας η πρωτεύουσα που ονομαζόταν παλαιότερα Palmerston μετονομάστηκε σε Darwin για να σηματοδοτήσει την επίσκεψη του Μπίγκλ το 1839 εκεί. Η περιοχή διαθέτει επίσης το Πανεπιστήμιο Κάρολου Δαρβίνου και το Εθνικό Πάρκο Κάρολου Δαρβίνου. Τα 14 είδη σπίνων που μελέτησε στα νησιά Καλαπάγκος τιμητικά ονομάζονται σπίνοι Δαρβίνου, ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο είδος. Το 1964 δημιουργήθηκε το Darwin College στο Cambridge προς τιμή της οικογένειας των Δαρβίνων, αφού και η γη στην οποία εγκαταστάθηκε άνοικε σε εκείνους. Επίσης, το 2000 η Τράπεζα της Αγγλίας εξέδωσε χαρτονόμισμα των 10 λιρών με τη φωτογραφία του Δαρβίνου, η οποία αντικατέστησε εκείνη του Κάρολου Ντίκενς. Ως ένας χιουμοριστικός εορτασμός της εξέλιξης, το ετήσιο βραβείο Darwin απονέμεται σε άτομα που βοηθούν τη διαδικασία της εξέλιξης, επιδεικνύοντας την ακαταλληλότητά τους, μέσω αναπόφευκτα ανόητων πράξεων. Για να δω τη μύτη σου. Τη μύτη σου. Όχι πάρα πολύ. Τι, δεν κατανοώ. Ο Δαρβίνος, πριν μπαρκάρει, έπρεπε να κλείσει μια συμφωνία με τον Fitzroy, τον κυβερνήτη του πλοίου. Και τι ξέρεις, έχει η μύτη μου με όλο αυτό. Η μύτη σου, καμία. Η μύτη του Δαρβίνου όμως και πολύ μεγάλη σχέση. Mm. Είμαστε στα νησιά Φόκλαντ, κοντά στην Ανταρκτική. Μάρτιος 1833. Για
άλλους πιγκουίνους, έχουν και κάτι μύτες. Σταμάτα. Σεισμός! Μη φοβάσαι, είναι το ηφαίστειο. Ποιο ηφαίστειο? Φεβρουάριος 1835. Το ηφαίστειο στο νησί Τσιλοέ της Χιλής. Συνδεθείτε με τον Κάρολο Δαρβίνο στην ιστοσελίδα www.aboutdarwin.com. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του, όπως επίσης όλες τις λεπτομέρειες για το ταξίδι του με τον Μπίγκλ. Εάν έχετε την περιέργεια να δείτε το σπίτι όπου έζησε ο Κάρολος Δαρβίνος με την οικογένειά του στο Down του Kent, μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα www.englishpavlaheritage.org.uk. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης έχει μια σταθερή έκθεση για το έργο του Δαρβίνου και τη θεωρία εξέλιξης των ειδών. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.amnh.org. Τις θεωρίες του και τις έρευνές του για τα νησιά Καλαπάγκος παρουσιάζει το Ίδρυμα Κάρολος Δαρβίνος. www.darwinfoundation.org. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1835 φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος. Κοίτα, καρέτα! Είναι θαλάσσιες σκελώνες, αλλά είναι άλλο είδος. Α, δίκιο έχεις. Η μύτη τους είναι διαφορετική. Για να δούμε κατά που πέφτουν τα Γκαλαπάγκος. On the Isles of Galapagos I noted the giant otters had interesting shells and I rode on them as well. Iguanas, land and swimming meant my new theory was winning. It all led in the direction of natural selection. Πάμε για Αυστραλία. Φοβερά τέρατα. Iguana, εντελώς άκακα. Φαντάσου τι θα έπαθε ο Δαρβίνος στα Γκαλαπάγκος με τόσο παράξενα ζώα. Ωχ, κοίτα! Ένα πουλί με μπλε πόδια! Μαρσιποφόρα. Έφτασε στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 1836. Εδώ λέει ότι τον εντυπωσίασαν τα θηλαστικά. Όλα τα φάγες. Πάω στο βιβλίο. Προσοχή, νεαρέ μου. Με προσοχή. Είναι πολύ εύθραυστο. Εντάξει, Τζόρτζι, παιδί μου. Άσε τον Παόλο τον κυρίο και πήγαινε. Καλώς ήρθατε, κύριε... κύριε... Δαρβίνος το όνομά σας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάρολος Δαρβίνος. Λοιπόν, κύριε Δαρβίνε, το πλοίο μας πρόκειται να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι κατά μήκος των ακτών ορισμένων αγνώστων περιοχών με σκοπό... Συγγνώμη, με παρακολουθείτε. Πώς, βεβαίως. Το πλοίο σας θα κάνει αυτό το ταξίδι κατά μήκος των ακτών αγνώστων περιοχών. Με σκοπό να πραγματοποιήσει όλων των ειδών της μετρήσης. Με τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε, το Βασιλικό Ναυτικό θα σχεδιάσει καλούς και ακριβείς χάρτες. Κύριε Δαρβίνε! Λέγατε για τους χάρτες. Επίσης, θα κάνουμε μετρήσεις και για το βάθος της θάλασσας. Το Μπίγκλ θα κάνει το γύρο του κόσμου
και δεν θα επιστρέψει στην Αγγλία πριν περάσουν αρκετά χρόνια. Λαμπρά! Αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρνατε, κύριε Δαρβίνε. Γιατί όχι? Λόγω της μύτης σας. Τι σχέση έχει η μύτη μου? Το σχήμα της μύτης σας. Το ξέρετε ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου από το σχήμα του προσώπου του. Από το σχήμα της μύτης του. Αλήθεια? Βεβαίως. Ένας άνθρωπος με το σχήμα της δικής σας μύτης δεν είναι δραστήριος και αποφασιστικός. Και όλα αυτά σας τα λέει η μύτη μου? Ακριβώς. Με λίγα λόγια, αγαπητέ μου, με τέτοια μύτη δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες ενός τέτοιου μακρινού θαλασσινού ταξιδιού. Και τώρα, επιτρέψτε μου, πρέπει να πάω να επιβλέψω τις διαδικασίες του φορτώματος. Κάπτεν Φιτζρόι, η μύτη μου θα σας διαψεύσει. Ορίστε το δείπνο σας, κύριε. Σούπα βοδινού. Σούπα, πάρ' το πως είναι. Τι σας συμβαίνει? Θα με ξεκάνει αυτό το ταξίδι. Φέρε μου, αν μπορείς, μια γαλέτα. Δεν μπορώ να φάω τίποτα. Είμαι πολύ άρρωστος. Ακόμα δεν τη συνηθίσατε τη θάλασσα. Τη θάλασσα τη συνήθισα. Την αυτία δεν συνήθισα. Να πάρει ευχή. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισα να κάνω αυτό το ταξίδι. Αλήθεια, κύριε Δαρβίνε. Αυτά όλα, τι είναι, τι έχουν μέσα? Εσύ τι θέλεις να έχουν? Α, ξέρω εγώ, καπνό, πστ, λίρες. Δεν έχουν ούτε καπνό, ούτε λίρες, ούτε κοσμήματα. Έχουν κάτι άλλο, πιο πολύτιμο. Πιο πολύτιμο? Πλησίασε να δεις. Πολύτιμο, αυτά είναι κατσαρίδες. Αηδία. Δεν είναι κατσαρίδες. Είναι κάνθαροι. Τα γνωστά σε όλους μας καθάρια. Να σου βέβαια λίγο με τις κατσαρίδες. Μη φοβάσαι, βρε. Τα συγκέντρωσα πέρσι το καλοκαίρι στην Αγγλία, αλλά δεν κατάφερα ακόμα να τα εξετάσω προσεκτικά. Θα τα συμπεριλάβω, ωστόσο, στη συλλογή μου. Στη συλλογή σας. Κάνετε συλλογή από ψόφιας καθάρια? Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί το κάνετε αυτό? Ίσως σου φανεί λίγο περίεργο, όπως και στους περισσότερους ανθρώπους. Αλλά βλέπεις, είμαι φυσιοδύφης. Είμαι ο φυσιοδύφης αυτού του πλοίου. Δεν έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Και τι κάνει ένας φυσιοδύφης? Το λέει και η λέξη. Φυσιοδύφης. Φυσιο, από πού βγαίνει? Από το φύση. Μπράβο. Και δύφης? Δεν ξέρω, κύριε Δαρβίνε. Από το διφάω. Με φωτίσατε. Η αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει ψάχνω καλά. Ψάχνετε τη φύση δηλαδή? Αλλά τις κατσαρίδες τι τις θέλετε? Πάντοτε μάζευα σκαθάρια, πεταλούδες, λιβελούλες. Έχω μια τεράστια συλλογή στο σπίτι μου. Έχω και συλλογή πετρωμάτων και απολιθωμάτων. Α, μαζεύετε και πέτρες? Όλα είναι μέρος της φύσης. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς. Μόνο λίγο σύντομα. Αφού όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην εξοχή της Αγγλίας, γιατί μπαίνατε στον κόπο, κύριε? Πάντοτε ήταν όνειρό μου να αντικρίσω νέους τόπους. Να ανακαλύψω νέα ζώα, να εξετάσω πετρώματα. Όλο κάτι όνειρο που έχει ο κόσμος. Ορίστε. Τίποτα. Τίποτα. Όμως πρέπει να οργανωθώ πριν πιάσουμε στεριά. Ίσως χρειαστεί να με βοηθήσεις κι εσύ. Κύριε Δαρβίνε, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Εσείς είστε μορφωμένος άνθρωπος. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σχολείο. Σχολείο. Μη μου μιλάς για σχολείο. Μη σου πω εγώ τι έμαθα στο σχολείο. Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου ήταν όταν αποφύτησα. Μόλις επέστρεψα από το σπίτι ενός Πορτογάλου δουλέμπορου, όπου μου προσέφεραν θερμή φιλοξενία. Και ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, αγαπητέ Δαρβίνε? Τι? Ο οικοδεσπότης φώναξε τους δούλους του και τους ρώτησε μπροστά μου αν ήταν ευχαριστημένοι.
Και εκείνοι του απάντησαν ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι που ζούσαν μαζί του. Τι μου λέτε? Κύριε Δαρβίν, έχω την εντύπωση ότι μεριωνεύεστε. Έχω δει πολλούς μαύρους δούλους και μάλιστα αρκετούς να τους κακομεταχειρίζονται απάνθρωπα τα αφεντικά τους. Και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι δεν ήθελαν καμία ελευθερία? Και εσείς που το ξέρετε? Μα τους ρώτησε μπροστά μου αν ήθελαν να τους ελευθερώσει και εκείνοι του απάντησαν όχι. Και νομίζετε ότι ο σωστός τρόπος για να μάθουμε το πώς παίρνουν οι δούλοι είναι να τους ρωτάει ο αφέντης τους? Θέλετε να πείτε ότι ψεύδομαι? Αυτό που σας περιγράφω είναι ένα πραγματικό γεγονός. Η δουλεία είναι αμαρτία, πλοιαρχέ μου, και πρέπει να γίνει το παν για να σταματήσει. Αρκετά! Τι πάθατε? Αρκετά πια, κύριε Δαρβίνε, με τις ιδιοτροπίες σας. Δεν σας επιτρέπω να διαφωνείτε μαζί μου. Όπως δεν επιτρέπω στους ναύτες και στους αξιωματικούς τη διαφωνία. Αγαπητέ κύριε Φιτζρόι, θα διαφωνώ μαζί σας όσο θα νομίζω ότι πρέπει να διαφωνώ. Δεν θα ανεχτώ άλλο τη συγκατοίκησή μας στην καμπίνα μου. Σας παρακαλώ πολύ από σήμερα κιόλας να μαζέψετε τα πράγματά σας και να μετακομίσετε στην καμπίνα των αξιωματικών του πλοίου. Τζόρτζι! Τζόρτζι! Τζόρτζι, πού είσαι? Ορίστε, κύριε Δαρβίνε! Τι τρέχει? Τι έγινε? Η σκόνη! Μα τι λέτε, κύριε? Εχθές ξεσκόνησα την καμπίνα σας. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια σας λέω. Και φυσικά ξεσκόνησες και το οπλοστάσιο. Εννοείται. Και πού την έβαλες? Ποια? Τη σκόνη! Δεν καταλαβαίνω, κύριε. Πού έβαλα τη σκόνη? Ακριβώς! Κύριε Δαρβίνε, με προσβάλλετε. Σας λέω, εχθές ξεσκόνησα. Και το ξεσκονόπανο τι το έκανες? Το τίναξα. Στη θάλασσα φυσικά. Επού άλλου? Πέταξες τη σκόνη μου στη θάλασσα. Μα σήμερα το πρωί θα παρουσίαζα όλα τα δείγματα. Τι έκανες, παιδάκι μου? Με συγχωρείτε, κύριε Δαρβίνε, με συγχωρείτε, αλλά πού να φανταστώ ότι θέλατε να σας φυλάξω τη σκόνη? Εδώ πέρα όλοι κάναμε αμά να φύγει. Φτανιζόμασταν, πνιγόμασταν, ψούσαν τα μάτια μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο ένθερμος υποστηρικτής της σκόνης. Τι να σας πω. Άλλη φορά δεν θα ξανασυμβεί. Αγαπητέ Τζόρτζι, νομίζω πως δεν σου έχω εξηγήσει τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε. Κάθισε. Συγχωρήστε με. Έχω δουλειά. Κάθισε που σου λέω. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις. Πού ταξιδεύουμε τώρα? Νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει τον Ισημέρινο. Ακριβώς. Θυμάσαι προχθές που ο ουρανός συνέφιασε ξαφνικά και ο ήλιος χάθηκε από τα μάτια μας? Θυμάμαι. Να φύγω τώρα. Ναι, αλλά αυτό το σύννεφο δεν ήταν σύννεφο βροχής, έτσι? Έτσι. Γιατί? Γιατί απλά ήταν ένα σύννεφο σκόνης. Κι εγώ αυτό λέω. Και τι είναι η σκόνη? Η σκόνη τι είναι? Η σκόνη... Η σκόνη είναι σκόνη. Η σκόνη είναι μικρά σωματίδια που αιωρούνται. Και από πού έρχεται? Από πού? Από τη στεριά. Μα κύριε, δεν υπάρχει ίχνος στεριά στον ορίζοντα. Η βάρδια στο παρατηρητήριο θα μας έχει ειδοποιήσει. Αγαπητέ Τζόρτζι, η σκόνη έρχεται από την ξηρά. Ο άνεμος τη φέρνει από την Αφρική. Μα η Αφρική είναι πάρα πολύ μακριά από εδώ πέρα. Η σκόνη μπορεί να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω. Πλησίασε στο μικροσκόπιο μου. Ορίστε, δες και μόνος σου. Ναι. Τι βλέπεις? Βλέπεις μικρούς κόκκους σκόνης και... Και κάτι άλλους. Χρωματιστούς κόκκους. Αυτά είναι σπόροι φυτών. Μικροσκοπικοί σπόροι φυτών. Βλέπεις? Τρομερό! Αν ο άνεμος τους μεταφέρει τόσο γρήγορα από την Αφρική, αναρωτιέμαι πού μπορεί να καταλήξουν. Στη θάλασσα. Και πού αλλού? Στο ξεσκολόπανό μου. Δεν αστειεύομαι. Για πες μου τώρα, τι θα συνέβαινε αν ένας αφρικανικός σπόρος προσγειωνόταν στο έδαφος ενός ηφαιστιακού νησιού? Θα φύτρωνε. Θα σου γεννιέται ένας επιστήμονας. Ένας εφευρέτης, ένας διανοητής. Πολύ ωραία. Εμένα τώρα με συγχωρείτε. Έχω να ξεσκονίσω την καμπίνα του καπετάνιου. Η θεωρία του Δαρβίνου προκάλεσε και προκαλεί ακόμα και σήμερα τεράστιες αντιδράσεις. Πρώτη και καλύτερη η Εκκλησία εναντιώθηκε στη θεωρία. Υποστήριξε ότι αφού ο Θεός έχει φτιάξει το κάθε ζώο χωριστά,
Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος και ο πίθηκος να έχουν κάποιο κοινό πρόγονο. Άλλη δυσκολία ήταν η ηλικία της γης. Εκείνη την εποχή επικρατούσε η θεωρία του Κέλβιν, που έλεγε ότι η γη έχει ηλικία 24 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το διάστημα δεν είναι αρκετό για να μπορέσει να αναπτυχθεί όλη αυτή η διαδικασία της τυχαίας μετάλλαξης και στη συνέχεια της φυσικής επιλογής. Σήμερα ξέρουμε ότι η ηλικία της γης είναι 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και αυτός ο χρόνος είναι αρκετός για να μπορέσει να υλοποιηθεί η θεωρία του Δαρβίνου. Τρίτος λόγος είναι ότι στα χρόνια του Δαρβίνου δεν ήταν ακόμα γνωστή η θεωρία της κληρονομικότητας, του Μέντελ. Δεν υπήρχε δηλαδή ένας γνωστός μηχανισμός με τον οποίο κάποια χαρακτηριστικά μεταδίδονται στους απογόνους και κάποια άλλα, τα επίκτητα, δεν μεταδίδονται. Τέλος, δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί όλα αυτά τα απολιθώματα που έχουν σήμερα βρεθεί και τα οποία στηρίζουν πρακτικά, ουσιαστικά, την αλυσίδα της εξέλιξης των ειδών. Τέλος ταξιδιού, 6 Οκτωβρίου 1836. Ταξίδευε για 5 χρόνια. Ήταν πια 27 χρονών. Δηλαδή όταν ξεκίνησε ήταν 22. Ακριβώς. Και όταν επέστρεψε στην Αγγλία, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, δεν ξαναταξίδεψε ποτέ του και όλο το υπόλοιπο διάστημα της ζωής του συνέγραφε το περίφημο βιβλίο του, «Η εξέλιξη των ειδών». Είχε και μεγάλη μύτη. Να σου πω, τι τους πλάκα είναι αυτή με τη μύτη. Λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς πλάκα. Ο καπετάνιος Φιτζρόι ήταν ιδιόρυθμος και πίστευε πραγματικά ότι η μύτη του Δαρβίνου προδίδει ένα βάθος χαρακτήρα. Να, είδες. Μιχέλ, η μύτη σου δεν μοιάζει καθόλου με τη μύτη του Δαρβίνου. Μα είναι δυνατόν να κρίνεις έναν άνθρωπο από το σήμα που έχει μύτη του? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν τους άλλους από το χρώμα του δέρματός τους. Αυτό μου πεις. Λοιπόν, τέρμα οι θεωρίες, πάμε στο διαγωνισμό. Ο Κάρολος Δαρβίνος με τον Μπίγκλ έκανε το γύρο του κόσμου. Ποιος όμως ήταν ο πρώτος που ηγήθηκε μιας αποστολής που έκανε το γύρο του κόσμου με πλοίο? Μπείτε στο site, βρείτε τη σωστή απάντηση, απαντήστε και κερδίστε. Popcorn κανείς?